Ο συνομένη διεν Θεού αγάπης, συμψυχή οφθείτε εν πάση της τρόπης, ο Ιωάννη οσίε και θύε σημεών, ο μεν βιονέν, Θεόν, διελφών εν ερήμω, ο δε σκομάς, η, τον βελή και νυν τον θείον ανθοαμιβών, κατατριφώνται, ημάς εποπτεύειτε. Τη 21η του μηνός Ιουλίου Ιωάννου και Σιμεών δια Χριστών Σαλού των Οσίων, Βίκτορος, Αλεξάνδρου, Λονγκίνου και Φιλικιανού των Μαρτύρων, Ακακίου, Θεοφίλου, Τροφίμου, Ιούστου και Ματθαίου των Μαρτύρων, των τριών μαρτύρων εν μελιτινή, Γεωργίου, Θεοδόρου και Ευγενίου των μαρτύρων, Παρθενίου, Επισκόπου, Ραβοδισίου Άρτης. Ιωσή, Σιμεών, ο Διαχριστόν Σαλός και ο Ιωάννης. Κατάγονταν από την έδεσα της Μεσοποταμίας, το σημερινό Ιράκ, και έζησαν στα χρόνια του βασιλέως Ιουστίνου του Νέου. 565 έως 578 μετά Χριστόν. Ήσαν και οι δύο ευσεβείς νέοι, συνδεδεμένοι με αδελφική φιλία. Κάποτε ήλθαν στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Συγκινημένοι άφησαν τις εγκόσμιες απολαύσεις και έμειναν στην μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, όπου ηγούμενος ήταν ο Όσιος Νύφων. Αφού εκάρισαν μοναχοί, μετά από επτά ημέρες έφυγαν από την Μονή και πήγαν βαθιά στην έρημο, όπου σαράντα χρόνια πέρασαν σκληρή ζωή με προσευχές και νηστείες. Κάποια μέρα είπε ο Σιμεών στον Ιωάννη να αφήσουν την έρημο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους των πόλεων, υπενθυμίζοντάς του το λόγο του Αποστόλου Παύλου «Μη δει στο εαυτού ζητήτο» αλλά το του εταίρου έκαστος. Ας μη ζητάει δηλαδή εγωιστικά κανείς ό,τι του αρέσει ή ό,τι τον συμφέρει, αλλά ζητάει ο καθένας το συμφέρον και την πνευματική ωφέλεια του πλησίον. Όμως ο Ιωάννης δεν πίστηκε, αλλά και ο Σιμεών δεν υποχώρησε. Έτσι, αφού αποχαιρέτησε τον πνευματικό του αδελφό, μετέβη στην Ιερουσαλήμ, όπου κήρυξε τον Θείο Λόγο και φώτισε πολλούς Ιουδαίους και αιρετικούς. Έπειτα πήγε στην πατρίδα του την Έδεσα, όπου τόσο πολύ εφοσιώθηκε στην βοήθεια των Πασχόντων, ώστε πολλοί τον έλεγαν σαλό, δηλαδή τρελό. Τελικά εκοιμήθη πολύ φτωχός και ταλαιπωρημένος, αφού είχε δώσει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Οι Άγιοι τρεις μάρτυρες εν μελιτινή μαρτύρησαν αφού τους έσυραν μέχρι θανάτου πάνω σε κοφτερές πέτρες. Οι Άγιοι Ιούστος και Μαρθαίος μαζί με τον Θεόφιλο και τον Τρόφιμο μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού. Επειδή δεν αρνήθηκαν τον Χριστό, λιθοβολήθηκαν, πληγώθηκαν, ρίχτηκαν στη φωτιά και στο τέλος τους αποκεφάλισαν οι Άγιοι Μάρτυρες Θεόφιλος, Τρόφιμος και άλλοι 13 μάρτυρες. Οι Άγιοι αυτοί έζησαν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού και διακρίθηκαν για το χριστιανικό τους θάρρος στον διωγμό κατά των χριστιανών. Έμειναν πιστοί στην ομολογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και υποβλήθηκαν σε σειρά μαρτυρίων. Τους λιθοβόλησαν και ξέσχισαν τις άρκες τους με σιδερένια νύχια τις λεγόμενες χειράγρες. Έπειτα έκαψαν τις πληγές τους με αναμένες λαμπάδες, επειδή όμως δεν άντεχε ακόμα η ζωή τους και το στόμα τους επαναλάμβανε την χριστιανική ομολογία, στο τέλος τους αποκεφάλισαν. Ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Ραδοβυσίου του νομού Άρτης ο νεοφανής αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας καταγόταν από το χωριό Βατσουνιά της Θεσσαλίας. Από μικρός είχε ιερατική κλίση και επάξια δια της Θείας Χάριτος έγινε επίσκοπος Ραδοβυσίου. Υπήρξε άριστος ποιμενάρχης και δια της του αγάπης και δια του Αγίου παραδείγματός του στήριζε το ποιμνιό του σε κάθε του ανάγκη τακτικά μάλιστα έβγαινε στους αγρούς και ευλογούσε τα ζώα των κτηνοτρόφων. Έτσι οσιακά και δίκαια αφού έζησε, παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στον Θεό την 21η Ιουλίου του 1777. Κατά την ημέρα της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του, αυτά ευωδίαζαν με ουράνιο άρωμα. Ο Άγιος Παρθένιος υπήρξε ιδιαίτερα θαυματουργός στην θεραπεία ασθενειών των ζώων.